Σε έναν σύγχρονο κόσμο, όπου για αρκετούς δεν χωρούν πόλεμοι, οι διαμάχες μεταξύ των εθνών συχνά οδηγούν σε ατελείωτους γύρους συνομιλιών και διαπραγματεύσεων που στο τέλος συνήθως ωφελούν τον επιτιθέμενο, ο οποίος εισβάλλει και μετά επικαλείται ανθρωπιστικούς λόγους και άλλες τέτοιες δικαιολογίες. Υπάρχουν στιγμές που η δράση είναι πιο σημαντική από τα λόγια. Η μακροχρόνια ένταση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας για την κατάσταση στην Κύπρο είναι μια τέτοια περίπτωση, όπου ο διάλογος έχει αποδειχθεί μάταιος. Είναι καιρός η Ελλάδα να πάρει τολμηρή στάση και να βάλει τέλος στην τουρκική κατοχή στην Κύπρο μέσω της ισχυρής επίδειξης δύναμης. Η Ελλάδα πρέπει να εγκαταλείψει συζητήσεις που έχει ήδη εγκαταλείψει η Τουρκία και ανταυτού να επικεντρωθεί στη χρήση όλων των διαθέσιμων στρατιωτικών μέσων για την αντιμετώπιση των Τούρκων κατακτητών στην Κύπρο με αρκετές επιλογές στο τραπέζι που έχουμε ξανααναλύσει στον MSHD. Μερικές ιδέες είναι επιβολή αεροναυτικού εμπάργκο, no-fly zone πάνω από τα κατεχόμενα, διεξαγωγή αντιτρομοκρατικών επιχειρήσεων, πλήγμα σε πλοία που κάνουν αλλαγές για να φοδιάζουν την κατοχική δύναμη, τελεσίγραφα σε χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης για διακοπή κάθε συναλλαγής με Τουρκία ισχυρών κυρώσεων. Με αυτόν τον τρόπο, η Ελλάδα θα επιβεβαιώσει τη δέσμευσή της στο διεθνές δίκαιο και θα εδραιώσει την νομιμότητα των ενεργειών της στο πεδίο της μάχης υπέρ του έθνους που έχει εδώ και 50 χρόνια δεχθεί εισβολή. Η ματαιότητα των συνομιλιών. Μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας δεν έχουν αποφέρει συγκεκριμένα αποτελέσματα για την Κύπρο. Η τουρκική κατοχή στην Κύπρο συνεχίστηκε, προκαλώντας τεράστια δεινά στον κυπριακό λαό και υπονομεύοντας την περιφερειακή σταθερότητα. Οι συνεχιζόμενες συνομιλίες χρησιμεύουν μόνο για τη διαιώνιση του status quo στα κατεχόμενα, ενισχύοντας τους κατακτητές, ενώ οι πληγήσεις κοινότητες κουράζονται από άκαρπες συζητήσεις, είναι καιρός η Ελλάδα να υιοθετήσει μια αποφασιστική και αδιάλακτη προσέγγιση, δίνοντας σήμα στην Τουρκία ότι τα λόγια της δεν θα γίνονται πλέον ανοιχτά και θα υπάρξουν σοβαρές συνέπειες. Αποφασιστική κίνηση. Μπροστά στην αδιαλαξία τους και επιμονή για χωρισμό της Κύπρου στα δύο, η δράση είναι η μόνη γλώσσα που καταλαβαίνουν οι Τούρκοι κατακτητές, χρησιμοποιώντας όλα τα διαθέσιμα στρατιωτικά συστήματα κατά των τουρκικών δυνάμεων στην Κύπρο. Η Ελλάδα θα κάνει ξεκάθαρη τη θέση της παγκόσμια ότι είναι πρόθυμη να υπερασπιστεί την κυριαρχία της και τα δικαιώματα του ελληνικού λαού όπου και αν βρίσκεται. Οι επικριτές μπορεί να υποστηρίξουν ότι μια στρατιωτική επιλογή στα κατεχόμενα έρχεται σε αντίθεση με τις αρχές της διπλωματίας και του διεθνούς δικαίου. Ωστόσο, όταν οι ειρηνικές διαπραγματεύσεις αποδεικνύονται μάταιες, η προσφυγή στη χρήση βίας γίνεται όχι μόνο βιώσιμη αλλά και νόμιμη επιλογή. Οι ενέργειες της Ελλάδας θα βασίζονται σταθερά στις αρχές της αυτοάμυνας και της προστασίας της εδαφικής ακεραιότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας ως χώρα εγγυητής. Τερματίζοντας την κατοχή, η Ελλάδα θα επιβεβαιώσει τη δέσμευσή της στο χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και στις αρχές της εδαφικής ακεραιότητας, που καταχυρώνονται το διεθνές δίκαιο. Το πιθανότερο είναι ότι αν η αποστολή εκτελεστεί με επιτυχία, η Τουρκία θα κάνει πίσω σε οτιδήποτε άλλο υπάρχει ή θεωρεί ότι υπάρχει ως πρόβλημα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Συνοψίζοντας, ο χρόνος για ατέρμονες συζητήσεις και άρκαρπες συνομιλίες με την Τουρκία για την κατάσταση στην Κύπρο έχει τελειώσει. Δεν πρέπει να περιμένουμε και δεν θα περιμένουμε κυριολεκτικά 100 χρόνια για μια βιώσιμη λύση που δεν θέλει η Τουρκία. Η Ελλάδα πρέπει να υιοθετήσει αποφασιστική προσέγγιση και να χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα στρατιωτικά μέσα για να αντιμετωπίσει τους Τούρκους κατακτητές. Αυτό προϋποθέτει φυσικά την εναρμόνιση των εξοπλιστικών προγραμμάτων των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της εθνικής φρουράς με αυτόν τον στόχο και την ολοκλήρωσή τους. Μέσω αυτής της αποφασιστικής δράσης στα κατεχόμενα, η Ελλάδα θα εδραιώσει την νομιμότητα των ενεργειών της και στο πεδίο της μάχης, αποδεικνύοντας την ακλόνητη προσήλωσή της στο διεθνές δίκαιο και την προστασία των δικαιωμάτων του κυπριακού λαού. Είναι καιρός να αφήσουμε τις πράξεις να μιλήσουν από μόνες τους, οι Τούρκοι επιτέλους να δουν αυτό που θεωρούν ότι δεν θα συμβεί από τις πρώτες μέρες της εισβολής, τη στρατιωτική απάντηση της Ελλάδας σε κάθε μέτωπο. Πείτε μας τη γνώμη σας στα σχόλια κάτω από το βίντεο. Μην ξεχάσετε να κοινοποιήσετε το βίντεο στους φίλους σας, να πατήσετε μου αρέσει και να κάνετε εγγραφή αν δεν έχετε κάνει ήδη στον MSHD με ενεργοποιημένο το καμπανάκι για όλες τις ειδοποιήσεις. Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στο site μας nmshd.gr.